Κεφάλαιο τρίτο. Η εποχή των ηρώων. Με τους θεούς να έχουν εδραιώσει τον έλεγχο του κόσμου και του βασιλείου των νεκρών, η ηρωική εποχή θα ξεκινούσε σύντομα, με πολεμιστές από όλη τη χώρα να ξεκινούν μεγάλες περιπέτειες που θα γίνονταν θρύλοι. Ο οίκος του Κάδμου. Ο πρώτος αυτής της γενιάς των ηρώων θα ήταν ο Κάδμος, ο αδελφός της Ευρώπης. Ο Κάδμος θα περνούσε πολλούς μήνες ψάχνοντας τη χώρα για την αδελφή του, αλλά καθώς την είχε απαγάγει ο Δίας, η θέση της ήταν αδύνατο να βρεθεί. Απελπισμένος για πληροφορίες, ο Κάδμος θα πήγαινε στο μαντίο των Δελφών, αλλά η πυθία θα τον ενημέρωνε ότι η αδελφή του είχε χαθεί για πάντα και να μην ασχολείται με αυτήν την απουσία της. Ανταυτού θα έλεγε στον Κάδμο ότι οι θεοί είχαν ειδικά σχέδια για αυτόν και ότι έπρεπε να ακολουθήσει μία ιερή αγελάδα και να ιδρύσει μία πόλη στον τόπο όπου αυτή αναπαυόταν. Ακολουθώντας τις οδηγίες του μαντίου, ο Κάδμος θα βρει την αγελάδα σε κοντινή απόσταση, ακολουθώντας την για μέρες στην περιοχή της Βιωτίας, όπου τελικά θα ξαπλώσει για να αναπαυθεί. Σε εκείνο ακριβώς το σημείο θα ίδρυε την πόλη των Θηβών, η οποία θα γινόταν μια από τις σπουδαιότερες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, ανταγωνιζόμενη σε δύναμη και επιρροή την Αθήνα και τη Σπάρτη. Για να καθαγιάσει την πόλη και να λάβει ευλογίες από τους θεούς, ο Κάδμος σκόπευε να θυσιάσει την ιερή αγελάδα στην Αθηνά. Μια τελετή που απαιτούσε νερό από μια κοντινή πηγή. Αλλά όταν ο Κάδμος έστειλε τους συντρόφους του να συλλέξουν το νερό, θα βρουν την πηγή να φυλάσσεται από έναν άγριο δράκο, ο οποίος τους σκότωσε καθώς προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ξεφύγουν. Ακούγοντας κραυγές, ο Κάδμος έτρεξε στην πηγή, μονάχα για να βρει τον δράκο να καταβροχθίζει τους φίλους του. Παίρνοντας μια λόγχη, θα ορμήσει μπροστά και θα καρφώσει το θηρίο, με τον δράκο να εξαπολύει μια τρομερή κραυγή, καθώς έπαιρνε την τελευταία του ανάσα. Ο Κάδμος δεν ήξερε ότι ο δράκος ήταν ιερός για τον Άρη και ότι σκοτώνοντάς τον είχε διαπράξει έγκλημα εναντίον του θεού του πολέμου. Ο Άρης θα του χαρίσει τη ζωή, αλλά θα αναγκάσει τον Κάδμο να τον υπηρετήσει ως σκλάβο για 8 χρόνια πριν συγχωρεθεί η πράξη του. Όμως για τον Άρη τα προβλήματά του δεν θα περιορίζονταν μόνο στη γη, αλλά και στον Όλυμπο. Ο Ήφαιστος, ο θεός της σιδηρουργίας, είχε ανακαλύψει ένα από τα βαθύτερα μυστικά του Άρη. Ο Ήφαιστος ήταν παντρεμένος με την Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα και της ομορφιάς, αλλά η Αφροδίτη δεν ήταν πιστή, έχοντας δεσμό με τον Άρη. Το ειδήλιο κράτησε πολλά χρόνια, με την Αφροδίτη να γεννά κρυφά ένα παιδί στον Άρη, που ονομαζόταν Αρμονία. Όταν εκείνη ενηλικιώθηκε και ο Κάδμος είχε τελειώσει τα πολλά χρόνια της υπηρεσίας του, ο Άρης εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την αφοσίωσή του που πρόσφερε την κόρη του, Αρμονία, στον Κάδμο ως νύφη. Διοργανώνοντας μια μεγάλη γαμήλια γιορτή στη Θήβα, οι δυο θα παντρευτούν, με όλους τους θεούς του Ολύμπου να χαίρονται για το γάμο τους, εκτός από έναν. Τον Ήφαιστο, που μόλις είχε ανακαλύψει ότι η σύζυγός του είχε έναν όθο παιδί, θα έδινε στην Αρμονία ένα καταραμένο γαμήλιο δώρο, ένα όμορφο περιδέρεο που θα έφερνε δυστυχία σε όποια οικογένεια το κατήχε. Χωρίς να γνωρίζουν την κατάρα που περιείχε το περιδέρεο, ο Κάδμος και η Αρμονία θα κυβερνούσαν την πόλη της Θήβας για πολλά χρόνια, απολαμβάνοντας μια μακρά ζωή και αποκτώντας 5 παιδιά μαζί, 4 κόρες και έναν γιο,
Ωστόσο, σύντομα, η κατάρα του περιδέρεου της αρμονίας θα έφερνε την καταστροφή στον οίκο του Κάδμου. Η μικρότερη κόρη τους, η Σεμέλη, θα ήταν η πρώτη που θα υπέφερε από τραγωδία. Έχοντας περάσει μία νύχτα με τον Δία, η Σεμέλη έμεινε έγκυος στον Θεό Διόνυσο. Αλλά το καταραμένο περιδέρεο σύντομα θα έφερνε την ατυχία, με τη Σέμελη να τυλίγεται στις φλόγες όταν είδε την πραγματική μορφή του Δία. Η αδελφή της, η Ινό, θα υποφέρει επίσης από κακοτυχία, με το σύζυγό της Αθάμα να τρελαίνεται και να σκοτώνει τα παιδιά τους και την ίδια την Ινό να πηδάει στο θάνατο προσπαθώντας να του ξεφύγει. Η τρίτη κόρη του Κάδμου, η Αγάβη, θα γεννήσει έναν γιο με το όνομα Πενθέας, ο οποίος θα γίνει ο δεύτερος βασιλιάς της Θήβας αφού ο Κάδμος αποφάσισε να αποσυρθεί σε μεγάλη ηλικία. Αλλά ο Πενθέας θα κάνει ένα θανατηφορό λάθος, αποφασίζοντας να απαγορεύσει τη λατρεία του θεϊκού ξαδέλφου του Διόνυσου στην πόλη. Για εκδίκηση, ο Διόνυσος θα οδηγήσει όλες τις γυναίκες της Θήβας σε φρενίδιδα, οι οποίες θα ξεσκίσουν τον Πενθέα από άκρο σε άκρο, με την ίδια του τη μητέρα Αγάβη να του ξεριζώνει το κεφάλι ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια του Διονύσου. Και τέλος, η Αυτονόη, η τελευταία κόρη του Κάδμου και της Αρμονίας, θα γίνει μητέρα του κυνηγού Ακταίωνα, ο οποίος θα μεταμορφωθεί σε ελάφι και θα καταβροχθιστεί από τα ίδια του τα κυνηγετικά σκυλιά, αφού είδε κατά λάθος τη θεά Άρτεμη να κάνει μπάνιο στο δάσος. Με το περιδέρεο της αρμονίας να περνάει από γενιά σε γενιά, η κατάρα του οίκου του Κάδμου θα συνεχιζόταν, με κάθε νέο απόγονο να υφίσταται κακοτυχία. Ωστόσο, η κατάρα του περιδέρεου θα βασάνιζε έναν άνθρωπο, συγκεκριμένα τον Ιδίποδα, τον 7ο βασιλιά της Θήβας, του οποίου η τραγική ιστορία θα έφερνε δάκρυα στα μάτια όσων την άκουγαν. Ιδίπους, γιος του βασιλιά Λάιου και της βασίλισσας Ιωκάστης της Θήβας, ο Ιδίπους θα αντιμετωπίσει δυσκολίες από την αρχή της ζωής του. Ο πατέρας του, ο Λάιος, ο 6ος βασιλιάς της πόλης, συμβουλευόταν το μαντίο των Δελφών για το μέλλον της γενιάς του. Αλλά η προφητεία που έλαβε δεν θα ήταν της αρεσκίας του, καθώς είχε προβλεφθεί ότι θα πέθαινε από τα χέρια του γιού του. Έτσι, όταν γεννήθηκε ο πρώτος του γιος, ο Λάιος θα του έδαινε τα πόδια, κρεμώντας το αγόρι στο κλαδί ενός δέντρου για να πεθάνει. Όμως ένας βοσκός σύντομα θα έβρισκε το αβοήθητο παιδί, θα το έπαιρνε από το δέντρο και θα το έφερνε στο σπίτι του για ασφάλεια. Καθώς οι αστράγαλοι του παιδιού είχαν υποστεί ζημιά, ονόμασε το βρέφος Ιδίποδα, που σημαίνει πρισμένο πόδι. Θέλοντας το καλύτερο για το παιδί, ο βοσκός θα παραδώσει τον Ιδίποδα στον βασιλιά και τη βασίλισσα της Κορίνθου, καλούς ανθρώπους που δεν μπορούσαν να συλλάβουν δικό τους παιδί. Ο Ιδίπους θα ζούσε μια ευτυχισμένη ανατροφή στην Κόρινθο, αλλά καθώς θα έφτανε στην ανδρική ηλικία, θα αρχίσει να αναρωτιέται για την πραγματική του καταγωγή. Πηγαίνοντας προς το μανδύο των Δελφών, θα ρωτήσει ποιοι ήταν οι γονείς του. Στην απάντηση, το μανδύο τον προειδοποίησε να μείνει μακριά από την πατρίδα του, αλλιώς ήταν γραφτό να σκοτώσει τον πατέρα του και να παντρευτεί τη μητέρα του. Τρομοκρατημένος από την προφητεία και πιστεύοντας ότι αναφερόταν στους θετούς του γονείς, τον βασιλιά και τη βασίλισσα της Κορίνθου, ο Ιδίποδας ορκίστηκε να μην επιστρέψει ποτέ ξανά στην πόλη. Ανταυτού, ο Ιδίποδας θα ταξίδευε στη Θήβα, η οποία, άγνωστος στον Ιδίποδα, ήταν η πραγματική χώρα της γέννησής του.
Στο δρόμο προς τη Θήβα, ο Ιδίποδας θα έφτανε σε μια στενή διασταύρωση, όπου ένα μεγάλο άρμα του έκλεινε το δρόμο. Αλλά ο επιβάτης του άρματος, ένας ανυπόμονος άνδρας, προσπέρασε με ταχύτητα τον Ιδίποδα, τον έβγαλε από το δρόμο και τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα ραβδί. Εξοργισμένος ο Ιδίποδας κυνηγούσε το άρμα, σκοτώνοντας όλους όσους επέβαιναν σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου του ηλικιωμένου που τον είχε χτυπήσει. Άγνωστος τον Ιδίποδα είχε ήδη αρχίσει να εκπληρώνει την προφητεία, καθώς ο γέρος που κοίτονταν νεκρό στα πόδια του δεν ήταν άλλος από τον αληθινό του πατέρα, τον βασιλιά Λάιο. Συνεχίζοντας το ταξίδι του, ο Ιδίποδας θα φτάσει στις πύλες της Θήβας, μόνο για να ανακαλύψει ότι η πόλη μαστιζόταν από ένα τέρας, τη Σφίγγα, που είχε σταλεί εκεί από την Ήρα για να τιμωρήσει την πόλη για τα εγκλήματα των βασιλιάδων της. Με κεφάλι γυναίκας, σώμα λιονταριού και φτερά πουλιού, η Σφίγγα ρωτούσε όποιον ήθελε να μπει ή να βγει από την πόλη ένα απλό ένιγμα. Ποιο ζώο έχει 4 πόδια το πρωί, 2 το μεσημέρι και 3 το βράδυ? Κανείς δεν είχε λύσει ακόμα τον γρίφο και όσοι απέτυχαν θα σκοτώνονταν και θα τρώγονταν από τη Σφίγγα. Οι άρχοντες της Θήβας ήθελαν τόσο απεγνωσμένα να απαλλαγούν από το πλάσμα που πρόσφεραν το θρόνο σε όποιον μπορούσε να το σκοτώσει. Πλησιάζοντας το τέρας, ο Ιδίπους θα ρωτούσε τον γρίφο, με τη Σφίγγα να περιμένει με ανυπομονησία για έναν ακόμη φόνο. Αλλά αφού σκέφτηκε πολύ και σκληρά, ο Ιδίποδας θα δώσει τελικά την απάντησή του. Ο άνθρωπος. Γιατί το πρωί ο άνθρωπος είναι ένα παιδί που σέρνεται στα 4. Στη συνέχεια, το μεσημέρι, στην ακμή της ζωής του, ο άνθρωπος περπατάει σε 2 μονοπόδια. Και τέλος, το βράδυ της ζωής του, ο άνθρωπος περπατάει με τη βοήθεια ενός τρίτου ποδιού, ενός μπαστούνιου, για να κρατάει την ισορροπία του. Σοκαρισμένη από την ήττα της, η Σφίγγα θα πηδούσε από έναν ψηλό βράχο στο θάνατό της και τον Ιδίποδα να μπαίνει στην πόλη της Θήβας ως ήρωας. Στέφθηκε βασιλιάς, γιατί απάλλαξε την πόλη από τη Σφίγγα και του δόθηκε επίσης η Χήρα βασίλισσα Ιωκάστη ως σύζυγός του, με τους δυο τους να αποκτούν πολλά παιδιά μαζί. Όμως άγνωστος τον Ιδίποδα είχε μόλις παντρευτεί την ίδια του τη μητέρα, με την προφητεία να έχει πλέον ολοκληρωθεί. Οι δυο τους θα ζούσαν μαζί ευτυχισμένοι για ένα διάστημα, αλλά αυτό δεν επρόκειτο να διαρκέσει. Με τους θεούς να ρίχνουν μία πανούκλα στη Θήβα ως τιμωρία για τα εγκλήματα της πατροκτονίας και της αιμομιξίας που ο Ιδίποδας δεν γνώριζε ακόμα ότι είχε διαπράξει. Με την πανούκλα να χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, ο βοσκός που είχε σώσει τον Ιδίποδα όταν ήταν παιδί θα το αποκάλυπτε τελικά την πραγματική του ταυτότητα. Η βασίλισσα Ιωκάστη, τρομοκρατημένη από την αποκάλυψη ότι είχε παντρευτεί τον γιο της, θα κρεμαστεί, με τον Ιδίποδα να βρίσκει σύντομα το πτώμα της. Κατακλυζόμενος από θλίψη για το θάνατο της μητέρας και της σύζυγου του, ο Ιδίποδας θα πάρει τις χρυσές καρφίτσες από το χιτώνα της και θα τυφλωθεί με τις αιχμηρές τους άκρες. Αηδιασμένη από την αποκάλυψη της ταυτότητάς του, οι κάτοικοι της Θήβας θα εξορίσουν τον Ιδίποδα με μόνο την κόρη του Αντιγόνη να επιλέγει να τον συνοδεύσει. Τυφλός και φτωχός θα περάσει τον υπόλοιπο της ζωής του χρόνο περιπλανόμενος στη γη ο Ζητιάνος, με όλους όσους συναντούσε να τον βρίζουν για τα εγκλήματά του. Η μόνη παρηγοριά που λάμβανε ήταν να ξέρει ότι η κόρη του ήταν στο πλευρό του.
με τον Ιδίποδα να πεθαίνει γέρος, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι κανένας θνητός δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μοίρα του. Η ιστορία του θα αντιχούσε σε όλους τους αιώνες, εμπνέοντας τα έργα του Σίγμουντ Φρόιντ, του οποίου το ειδιπόδιο σύμπλεγμα θα πρότεινε ότι κάθε νεαρό αγόρι θα ποθούσε τη μητέρα του, ενώ παράλληλα θα ένιωθε δυσαρέσκεια προς τον πατέρα του, όπως είχε κάνει ο Ιδίποδας. Περσέας. Αλλά παρόλο που ο οίκος του Κάδμου ήταν η πρώτη μεγάλη ηρωική οικογένεια, μία νέα γενιά ηρώων θα αναδιόταν σύντομα. Γιατί υπήρχε ένα άλλο βασίλειο που βρισκόταν μεταξύ των μεγάλων πόλεων της Αθήνας και της Σπάρτης, το Άργος, το οποίο κυβερνούσε ο βασιλιάς Ακρίσιος. Όμως ο Ακρίσιος είχε πληροφορηθεί μια τρομερή προφητεία από το μαντίο των Δελφών, που τον προειδοποιούσε ότι ο εγγονός του, που σύντομα θα γεννιόταν, ήταν προορισμένος να τον δολοφονήσει. Δεν θα αργούσε να έρθει ο Δίας, ο οποίος, βλέποντας την κόρη του βασιλιά, τη Δανάη, θα εντυπωσιαζόταν από την ομορφιά της και θα τρυπούσε στο δωμάτιό της σαν βροχή χρυσού. Με το χρυσάφι να πέφτει πάνω της, η Δανάη έμεινε έγκυος και σύντομα γέννησε έναν γιο, τον οποίο ονόμασε Περσέα. Ο βασιλιάς Ακρίσιος, τρομοκρατημένος ότι η προφητεία βγαίνει αληθινή και μη μπορώντας να σκοτώσει την κόρη του και το εγγόνι του, θα τους εξορίσει από το βασιλείο του, κλειδώνοντάς τους σε ένα σεντούκι και αφήνοντάς το να παρασυρθεί στη θάλασσα. Ταξιδεύοντας για πολλές μέρες και νύχτες στη θάλασσα, σύντομα θα έφταναν στις ακτές της Σερίφου, όπου θα τους ανακάλυπτε ο ψαράς Δείκτης. Ο Δείκτης θα μεγάλωνε το αγόρι σαν δικό του, με τον Περσέα να ενηλικιώνεται σύντομα στο νησί. Αλλά δεν θα εξελίσσονταν όλα καλά, γιατί ο αδελφός του ψαρά, ο βασιλιάς Πολυδέκτης, είχε επίσης παρατηρήσει την ομορφιά της Δανάης και την επιθυμούσε για σύζυγό του. Όμως την προστάτευε πάντα ο γιος της Περσέας, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό της. Θέλοντας να έχει τη Δανάη για τον εαυτό του, ο βασιλιάς Πολυδέκτης θα έψαχνε να βρει έναν τρόπο να απαλλαγεί από τον Περσέα, με την ευκαιρία να παρουσιάζεται σύντομα. Διοργανώνοντας μια μεγάλη γιορτή, ο Πολυδέκτης θα προσκαλούσε καλεσμένους από όλο το νησί, ενώ κάθε άντρας θα έπρεπε να φέρει ένα άλογο ως φοροτίμης. Αλλά ο Περσέας, χωρίς χρήματα στο όνομά του και διαθέτοντας μεγάλη ταχύτητα και δύναμη, καυχήθηκε ότι μπορούσε εύκολα να παραδώσει στον βασιλιά ένα μεγαλύτερο δώρο, το κεφάλι της Μέδουσας. Ήταν η ευκαιρία που περίμενε ο Πολυδέκτης. Διέταξε τον Περσέα να του παραδώσει το κεφάλι. Χωρίς να περιμένει ότι ο βασιλιάς θα δεχτεί την προσφορά του, ο Περσέας θα ξεκινούσε απελπισμένος, έχοντας ακούσει μόνο τις τρομακτικές ιστορίες για το πλάσμα που τον περίμενε. Μέδουσα. Αλλά η Μέδουσα δεν ήταν πάντα ένα τρομακτικό πλάσμα. Η κόρη των θεών της θάλασσας, Φορκέα και της Κήτους, η Μέδουσα ήταν μία από τις τρεις αδελφές, γνωστές για την απαράμιλη ομορφιά τους. Η μοναδική θνητή αδελφή, η Μέδουσα, θα ήταν επίσης και η πιο όμορφη, με όποιον άντρα έβλεπε τα μάτια της να την ερωτευόταν αμέσως. Αλλά παρά το γεγονός αυτό, η Μέδουσα θα αφιέρωνε τη ζωή της στην Αθηνά, τη θεά του πολέμου και της σοφίας, δίνοντας όρκο αγαμίας για να μπορεί να υπηρετεί ως ιέρια της. Ωστόσο, μια μέρα, ενώ περπατούσε στη θάλασσα, ο θεός Ποσειδώνας θα εντυπωσιαστεί από την ομορφιά της. Την ακολούθησε πίσω στο ναό της Αθηνάς, όπου της επιτέθηκε με τη βία. Εξοργισμένη με την πράξη που τελέστηκε στον ιερό ναό της και μην μπορώντας
να μεταστρέψει την οργή της στον ισχυρό θείο της Ποσειδώνα. Η Αθηνά έριξε την ευθύνη στη Μέδουσα, επειδή επέτρεψε στον εαυτό της να μολυνθεί και παραβίασε τον όρκο αγαμίας της. Ασκώντας τη δύναμη των θεών, θα καταραστεί τη Μέδουσα, διαστρεβλώνοντας τα άλλοτε όμορφα χαρακτηριστικά της σε μια φρικτή όψη. Τα πανέμορφα μαλλιά της ήταν τώρα ένας μπερδεμένος ιστός από φίδια, και εκεί που τα μάτια της κάποτε αποπλανούσαν κάθε άνδρα, τώρα θα έκαναν πέτρα όσους τα κοίταζαν. Αλλά ούτε και οι αδελφές της Μέδουσας που ήρθαν να την υπερασπιστούν δεν θα γλίτωναν από την οργή της Αθηνάς, με κάθε μία από αυτές να μεταμορφωνόταν σε αποτρόπαια πλάσματα. Οι τρεις αδελφές γίνονται γνωστές ως γοργόνες. Εξορισμένες από την πατρίδα τους, οι τρεις αδελφές θα βρουν μια νέα πατρίδα στη Βόρεια Αφρική. Αλλά τα προβλήματά τους θα συνεχιστούν, καθώς πολεμιστές από όλον τον κόσμο θα έρθουν να τις κυνηγήσουν για τη διασκέδασή τους. Καθώς τα χρόνια περνούσαν και η μοναξιά τους συνεχιζόταν, το μίσος που ένιωθαν για τον έξω κόσμο θα άρχιζε να μεγαλώνει, με τη Μέδουσα και τις αδελφές της να σκοτώνουν όποιον πλησίαζε. Με τον Περσέα να έχει ξεκινήσει για να σκοτώσει τη Μέδουσα, τόσο η Αθηνά όσο και ο Ερμής θα τον πλησιάσουν προσφέροντας βοήθεια, με τον Ερμή να χαρίζει στον Περσέα ένα άφθαρτο σπαθί και την Αθηνά να δίνει μια εξαιρετική ασπίδα, τόσο γυαλισμένη που μπορούσε να δει την αντανάκλασή του. Γνωρίζοντας ότι θα χρειαζόταν περισσότερα αντικείμενα για να νικήσει τη Μέδουσα, ο Περσέας θα ζητούσε τη βοήθεια των νυμφών, τις θεότητες του δάσους που φρόντιζαν τον κήπο των Εσπερίδων. Σύντομα θα έβρισκε τις νύμφες. Ο Περσέας θα ζητήσει τη βοήθειά τους και αυτές θα του χαρίσουν ένα ζευγάρι φτερωτά σαντάλια, το αόρατο καπέλο του Άδη και έναν μαγεμένο σάκο που θα μπορούσε να φυλάξει με ασφάλεια το κεφάλι της Μέδουσας. Ακολουθώντας τις οδηγίες των νυμφών, θα χρησιμοποιούσε τα φτερωτά σαντάλια του για να πετάξει στη Βόρεια Αφρική, όπου βρισκόταν η σπηλιά της Μέδουσας. Μπαίνοντας κρυφά στη σπηλιά, ο Περσέας θα συναντούσε σύντομα τη Μέδουσα να κοιμάται ανάμεσα στα πέτρινα πτώματα των θυμάτων της. Χρησιμοποιώντας την αντανάκλαση στην ασπίδα του, ο Περσέας φρόντισε να μην την κοιτάξει απευθείας, καθώς το βλέμμα της ήταν ικανό να μετατρέψει οποιονδήποτε άνθρωπο σε πέτρα. Βλέποντας μόνο την αντανάκλασή της, έβγαλε το σπαθί του και κόψε γρήγορα το κεφάλι της, προσέχοντας να μην κοιτάξει τα μάτια της καθώς το τοποθετούσε μέσα στον μαγεμένο σάκο. Αλλά προς έκπληξη του Περσέα, από το σώμα της Μέδουσας θα ξεπηδούσε ο Πίγασος, ένα πανέμορφο φτερωτό άλογο, το παιδί του Ποσειδώνα που μεγάλωνε μέσα της όλο αυτό το διάστημα. Ανεβαίνοντας στον Πίγασο, ο Περσέας θα πετούσε έξω από τη σπηλιά και θα ξεκινούσε το ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα. Ανδρομέδα. Πετώντας πάνω από τον ωκεανό, ο Περσέας κοίταζε τα κύματα από κάτω. Σοκαρισμένος, βλέπει μια γυναίκα αλυσοδεμένη σε έναν βράχο. Η γυναίκα ήταν η όμορφη Ανδρομέδα, πριγκίπισσα του βασιλείου της Αιθιοπίας, η οποία είχε τοποθετηθεί εκεί ως προσφορά στους θεούς. Με την ελπίδα ότι η θυσία της θα έσωζε το βασίλειο από το τρομακτικό θαλάσσιο πλάσμα, ένα κήτος που λιμένονταν την ακτή, σκοτώνοντας όσους έβρισκε μπροστά του. Εχμαλωτισμένος από την ομορφιά της Ανδρομέδας, ο Περσέας πλησίασε τους γονείς της, το βασιλιά και τη βασίλισσα της Αιθιοπίας, προσφέροντας να σκοτώσει το πλάσμα με αντάλλαγμα το χέρι της Ανδρομέδας σε γάμο. Ανακουφισμένη,
δέχτηκαν γρήγορα, με τον Περσέα να πετάει πάνω από το τέρας με τα φτερωτά σανδάλια του και να το χτυπάει με το σπαθί του μέχρι το τέρας να πεθάνει. Επιστρέφοντας την Ανδρομέδα στην ακτή, η βασίλισσα τήρησε το λόγο της, δίνοντας στον Περσέα την ευλογία της, με τους δύο να παντρεύονται σύντομα. Με τη νέα του νύφη στο πλάι θα ανέβαινε στον Πήγασο, πετώντας πίσω στο νησί της Σερίφου, όπου τον περίμενε η μητέρα του Περσέα. Όμως τα πράγματα δεν ήταν όπως τα είχε αφήσει ο Περσέας. Η μητέρα του Δανάη συνέχισε να απορρίπτει τις προτάσεις του πολυδέκτη, αλλά χωρίς τον Περσέα να την προστατεύει, αναγκάστηκε να κρυφτεί. Έχοντας δει ότι ο βασιλιάς πολυδέκτης είχε στραφεί στη βία για να αποκτήσει τη μητέρα του ως νύφη, ο Περσέας κατέβηκε στο παλάτι με θυμό, με τους φρουρούς του βασιλιά να τραβούν τα σπαθιά τους, παίρνοντας το κεφάλι της Μέδουσας από τον μαγικό του σάκο. Ο Περσέας θα το κρατούσε μπροστά του, μετατρέποντάς τους στρατιώτες σε πέτρα. Πανικόβλητος ο βασιλιάς έτρεξε για το δόρυ του, αλλά ήταν πολύ αργά, με τον Περσέα να στρέβει το κεφάλι της Μέδουσας μπροστά του, αποθανατίζοντας για πάντα την τρομαγμένη έκφρασή του στην πέτρα. Επιτέλους, επανενωμένη, η Δανάη αγκάλιασε το γιο της, ευγνώμων που δεν θα χρειαζόταν πλέον να ζει στο φόβο. Αφήνοντας πίσω τους το νησί, ο Περσέας, η Ανδρομέδα και η Δανάη αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Άργος, τον τόπο γέννησης του Περσέα, όπου ο παππούς του, ο Ακρίσιος, κυβερνούσε ακόμη ως βασιλιάς. Πριν φύγει ο Περσέας, θα επέστρεφε τα δώρα του στους θεούς, με την Αθηνά να παίρνει το κομμένο κεφάλι της Μέδουσας και να το τοποθετεί στην ασπίδα της. Μια τελική τιμωρία για την πρώην ιέριά της, με αυτό να παραμένει ως σύμβολο της κυριαρχίας και της δύναμης της Αθηνάς. Επιστρέφοντας στο Άργος, ο Περσέας χαιρετίστηκε ως ήρωας για τη θανάτωση της Μέδουσας, με όλους τους κατοίκους της πόλης να τον ενθαρρύνουν να συμμετάσχει σε ένα τοπικό τουρνουά στίβου, όπου θα μπορούσε να ανταγωνιστεί μερικούς από τους ισχυρότερους άνδρες της Ελλάδας. Με την εκδήλωση σε εξέλιξη και τον Περσέα να κυριαρχεί στον ανταγωνισμό, σύντομα θα ερχόταν η σειρά του να ρίξει το δίσκο. Περιστρέφοντας με όλη του τη δύναμη, ο Περσέας θα ξεχάσει την ισχύ του, με το δίσκο να πετάγεται στο πλήθος, σκοτώνοντας ένα μέλος του κοινού. Πηγαίνοντας προς το πτώμα, ανακάλυψε ότι δεν ήταν άλλος από τον παππού του, τον βασιλιά Ακρίσιο, που κοίτονταν νεκρό στο πάτωμα, αφού ο δίσκος τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι. Κι έτσι, όπως ακριβώς είχε προβλέψει η προφητεία πριν από τόσα χρόνια, ο βασιλιάς Ακρίσιος πέθανε στα χέρια του εγγονού του. Ένα μάθημα ότι κανένας θνητός δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μοίρα του. Έχοντας χύσει το αίμα ενός μέλους της οικογενείας του, κάτι που ήταν βαθιά αποδοκιμασμένο και θεωρούνταν ένα από τα χειρότερα εγκλήματα στην αρχαία ελληνική κοινωνία, ο Περσέας δεν μπορούσε πλέον να μείνει στο Άργος. Ανταυτού θα ίδρυε το δικό του βασίλειο, τις Μυκήνες, βόρεια του Άργους και δυτικά της Αθήνας. Οι Μυκήνες σύντομα θα γινόταν η πιο ισχυρή πόλη στην Ελλάδα. Τα μεγάλα τείχη της ήταν κατασκευασμένα με ογκώδεις ογκόλυθους, πολύ μεγάλους για να το σηκώσει μόνος του ένας άνθρωπος. Με τον Περσέα να επιστρατεύει τη βοήθεια του πανίσχυρου Κύκλοπα, του οποίου η δεξιοτεχνία ήταν απαράμιλη. Κυβερνώντας την πόλη, ο Περσέας και η Ανδρομέδα θα αποκτήσουν πολλά παιδιά μαζί. Με την οικογένειά τους, η βασιλεία τους θα διαρκούσε για τις επόμενες γενιές. Αλλά άγνωστο σε αυτούς, ένας από τους απογόνους τους θα γινόταν ο πιο διάσημος ηρώας από όλους, γιατί ο γιος του Δία και της Αλκμίνης, εγγονής του Περσέα, θα ήταν ο μεγάλος ήρωας Ηρακλής, του οποίου οι περίφημοι 12 άθλοι θα αντιχούσαν σε κάθε γωνιά του κόσμου.